Θέλω να σας καλωσορίσω στο θέατρο 104. Είμαστε η ομάδα Ubuntu και εγώ η Ελένα Τσίχλη, σκηνοθέτης της ομάδας. Είμαστε εδώ πέρα για μια παράσταση με τον τίτλο «Σημεοφόρος», βασισμένη σε ένα ποίημα του Ράινερ Μαρία Ρίλκε που λέγεται «Το τραγούδι του έρωτα και του θανάτου» του σημεοφόρου Χριστόφορου Ρίλκε. Ουσιαστικά πρόκειται για μια εφηβική ιστορία, ένα εφηβικό ποίημα κιόλας του Ρίλκε, που μιλάει για έναν στρατιώτη 18 χρονών, ο οποίος στην πορεία του μέσα στον πόλεμο ανακαλύπτει πρώτη φορά τον έρωτα, είναι μια πορεία επί της ουσίας αυτογνωσίας, που μέσα σε αυτήν γνωρίζει εν τέλει και τον εαυτό του. Ο Όθωνας φον Ρίλκε, κύριος του Λάγκεναμ, του Γκρένιτς και της Τσίγκρα, έλαβε στην κατοχή του το μερίδιο του κτήματος Λίντα που αναλογούσε στον μεσόντα στην Ουγγαρία αδερφό του, τον Χριστόφορο. Υποχρεώθηκε όμως να υπογράψει μια δήλωση σύμφωνα με την οποία η παραπάνω πράξη θα ήταν άκυρη σε περίπτωση που επέστρεφε ο αδερφός του, ο Χριστόφορος. Ο οποίος, σύμφωνα με τον προσκομιζόμενο πιστοποιητικό, απεβίωσε, ενώ υπηρετούσε ως σημεοφόρος, στην ύλη του βαρόνου του Τυρογάνου, του αυτοκρατορικού αυστριακού συντάγματος υπηκού του Χέιστερ. Το κείμενο αυτό πέφτει στα χέρια μου αρκετό καιρό πριν, όταν ένας φίλος μου το διαβάζει σε μία καφετέρια. Ήταν μια πολύ σύντομη ιστορία, οπότε ήταν και πέρασε πολύ γρήγορα και πολύ ευχάριστο ο χρόνος. Μέσα σε αυτό βρήκα ένα δικό μου στοίχημα, να ασχοληθώ με ένα ποιητικό κείμενο και να φέρω ένα ποιητικό κείμενο στη σκηνή, σε μια εποχή που μάλιστα η ποίηση θεωρώ ότι εκλείπει. Διαβάζουμε πολύ λιγότερο ποίηση και πόσο μάλλον και καταλαβαίνουμε και λιγότερο ποίηση. Και είναι πολύ πιο δύσκολο να φέρουμε και την ποίηση επί σκηνής. Ήταν ένα στοίχημα, δηλαδή έχοντας καταβολές από το αφηγηματικό θέατρο, γιατί η ομάδα μας έτσι κι αλλιώς ασχολείται με αυτό το είδος θεάτρου, ήθελα να βάλω ένα καινούριο στοίχημα και να δούμε αν μπορούμε να ασχοληθούμε με ένα ποιητικό κείμενο και αυτό να αφορά τους ανθρώπους σήμερα, τους θεατές της παράστασης. Ο ήλιος είναι βαρύς, όπως εμάς το κατακαλώδιο. Όμως ήταν καλοκαίρι, σαν να αποχαιρετιστήκαμε, τα φορέματα των γυναικών έλαμπαν μέσα στο πράσινο για πολύ. Και τώρα, ώρα πολύ καλπάζουμε, άρα θα είναι φθινόπωρο. Τουλάχιστον εκεί, όπου γυναίκες πικραμένες μας γνωρίζουν. Ο κύριος του Λάγκενα ανακάθισε στη σέλα του και είπε: «Κύριε Μαρκίσιε!» Ο διπλανός του, ο μικρός λεπτοκαμωμένος Γάλλος, πέρασε τις τρεις πρώτες μέρες μέσα σε γέλια και κουφέντες. Τώρα δεν έχει τι άλλο να πει. Μοιάζει με παιδί που λαχταρά να κοιμηθεί. Σκόνη κάθεται στον λευκό δαντελέμιο του γιακά. Δεν το νιώθει. Μαραίνεται σιγά σιγά καθισμένο στη βελούδινή του σέλα. Ο κύριος του Λάγκενα, ωστόσο, χαμογελά και λέει: «Έχετε παράξενα μάτια, κύριε Μαρκίση!» Είμαι η Ελένα Καυκαλά. Είμαι ηθοποιός. Έχω τη χαρά να είμαι κομμάτι της παράστασης ως σημεοφόρος. Εγώ είμαι ο Άρης Λάσκος.
Παίζω επίσης την παράσταση «Ο Σημειοφόρος», σε σκηνοθεσία Ελένας Τσίχλη, στο θέατρο 104. Είναι η πρώτη επισκηνής παρουσίαση του ποίηματος του Ράινερ Μαρία Ρίλκε με τον πολύ μεγάλο τίτλο «Το τραγούδι του έρωτα και του θανάτου του σημειοφόρου Χριστόφορου Ρίλκε». Εμείς το κόψαμε λίγο και το είπαμε απλά «Ο Σημειοφόρος». Είναι μια αφηγηματική παράσταση, αφηγηματικό θέατρο, στο οποίο το ποίημα ολόκληρο σπάει, μοιράζεται, εξημισίας περίπου, σε έναν άντρα αφηγητή και σε μια γυναίκα αφηγήτρια, την Ελεάνα, που χωρίς να σημαίνει κάτι αυτό για τα φύλλα, απαραίτητα, απλά μας χρησιμεύει σε κάποια σημεία της παράστασης. Είμαστε και οι δύο, αν μπορούμε να πούμε, ο σημειοφόρος Χριστόφορος Ρίλκε, είμαστε και οι δύο αφηγητές απλοί, ταυτόχρονα όμως είμαστε και τα υπόλοιπα πρόσωπα της ιστορίας. Ουσιαστικά υπομειζόμαστε αυτό, εξημισία στο βάρος, να πούμε ολόκληρη την ιστορία όπως είναι γραμμένη από τον ποιητή αυτόν. Αυτό συνδέεται πάρα πολύ και με το πώς γενικά είναι ωραίο να λέγονται ιστορίες, δηλαδή με τους ανθρώπους να είναι εν δυνάμει οι πρωταγωνιστές των ιστοριών που αφηγούνται, αλλά και να είναι με κάποιο τρόπο και όλοι οι υπόλοιποι, όλη η ανθρωπότητα, ας πούμε, στην οποία ανήκουν οι ιστορίες αυτές. Κάποιος μιλάει για τη μητέρα του, Γερμανός. Χωρίς αμφιβολία. Αργά και με δυνατή φωνή βάζει τα λόγια του. Σαν κορίτσι που δένει μπουκέτα, που δοκιμάζει συλλογισμένα το ένα λουλούδι μετά το άλλο και δεν ξέρει ακόμα τι θα βγει στο τέλος. Έτσι ταιριάζει τα λόγια του. Για χαρά. Για λύπη. Αφού γράζονται όλοι, έως και τα φτισήματα σταμάτησαν. Για την όλη τους κύριοι. Και ξέρουν από τρόπο. Και όποιος από το σωρό δεν γνωρίζει γερμανικά, άξαφνα τα καταλαβαίνει. Νιώθει σκόρπιες λέξεις. Abends. Το βράδυ. Kleinwa. Σαν ήμουν μικρός. Σαν ήμουν μικρός. Και νιώθουν τώρα κοντά ο ένας τον άλλον. Οι κύριοι από τη Γαλλία και τη Βουργουνδία, από τις κάτω χώρες. Τους καμπούς της Καρινθίας. Από τα κάστρα της Βοημίας και το βασιλιά Λεοπόλδο. Γιατί αυτό που διηγείται ο ένας... Το έχουν ζήσει όλοι. Κατά τον ίδιο ακριβώς τρόπο. Λες και υπάρχει... μια μονάχα μάνα. Έτσι καλπάζουμε στο βράδυ. Μέσα σε κάποιο βράδυ. Το παίρνουν και πάλι. Όμως έχουν μέσα τους κρατήσει τα φωτεινά λόγια. Το ποίημα γράφεται στις αρχές του 20ου αιώνα. Παρ' όλα αυτά αναφέρεται σε μια ιστορία του 1664, με ιστορικό γεγονός τον Αυστροτουρκικό πόλεμο. Επί της ουσίας, ο ίδιος ο Ρίλκε γράφει αυτό το ποίημα από μια μελέτη που κάνει ο ίδιος, για να βρει έναν πρόγονό του, τον Χριστόφορο Ρίλκε, ο οποίος και να αποδείξει αν οι καταβολές του, εν τέλει του ιδίου, είναι πραγματικά αριστοκρατικές. Βέβαια, ο ίδιος νομίζω ότι κάνει λίγο πλάκα με αυτή την ιστορία και εν τέλει επιλέγει κάποια άλλα πράγματα να πει για τον ίδιο τον Χριστόφορο Ρίλκε. Δηλαδή, υπάρχει ένα έργο το οποίο ξεκινάει και διαμορφώνεται μέσα σε ένα τελείως ζωφερό τοπίο, αλλά ο ίδιος ο ποιητής επιλέγει να μην μας δώσει τον πόλεμο σε πρώτο επίπεδο, αλλά επιλέγει να βρει τις μικρές στιγμές χαράς και ευτυχίας του ήρωα που θα τον οδηγήσουν από την ώρα που ξεκινάει αυτή τη διαδρομή μέχρι και τον θάνατό του εν τέλει. Έναν ηρωικό όμως για μένα θάνατο. Η ιστορία στην ουσία ξεδιπλώνεται με αφορμή ένα μνημείο. Mm. Υπάρχει επομένως ένας προβληματισμός. Ποια είναι η ιστορία που κρύβεται πριν ο άνθρωπος γίνει τάφος, γίνει πρωτομή, γίνει αδριάντας. Οπότε κάπως αυτή με κάποιο τρόπο γίνεται η αφετηρία της ιστορίας. Για να τραβηχτεί τελικά από το ταφικό μνημείο στις διαχωριστικές γραμμές ανάμεσα στο παρελθόν, στο παρόν, στο μέλλον πολύ περισσότερο. Ζωγένιχο.
Αυτό που θέλουμε να κάνουμε με την παράσταση είναι να αφηγηθούμε μια φαινομενικά ηρωική ιστορία από την αντιηρωική της μεριά, αν μπορούμε να το πούμε λίγο εφάνταστα τον τρόπο με τον οποίο έχουμε δουλέψει. Δηλαδή, αντικειμενικά ο Χριστόφορος Ρίλκε είναι ένας ήρωας του καιρού του. Κατέληξε ένας ήρωας, δηλαδή πέθανε ως σημεοφόρος του τάγματός του και αυτό είναι η πράξη την οποία βρίσκει ο απόγονός του, Ράινερ Μαρία Ρίλκε, και με το οποίο ξεκινάει το ποίημα. Μας λέει δηλαδή κάποια εγκυκλοπαιδικά στοιχεία για τον πρόγονό του. Γρήγορα λοιπόν αυτά τα πετάει, δηλαδή ουσιαστικά είναι ένα πρόλογο 5-6 σειρών, και μετά αναπλάθει όλη τη ζωή όπως φαντάζεται ο ίδιος ο ποιητής ότι θα μπορούσε να είναι αυτός ο πρόγονός του. Και μας δείχνει την καθημερινότητα και το ότι αυτός ο ήρωας τελικά ήταν και αυτός ένας άνθρωπος. Αυτό είναι το πολύ ωραίο που λέει και η Ελεάνα, ότι και εμείς οι δύο ηθοποιοί ουσιαστικά αφηγούμαστε όχι μία ιστορία, αλλά ιστορίες πολλών ανθρώπων που θα μπορούσαν να είναι ο Χριστόφορος Ρίλκε, θα μπορούσαν να είμαστε εμείς στη θέση του, σε μια άλλη θέση, να είμαστε πολλά... ουσιαστικά να υπηρετήσουμε το, πώς να το πω, πιο πολύ το σχήμα και όχι το όνομα του ήρωα. Δηλαδή, όχι ο κάθε ένας Χριστόφορος Ρίλκε. Και γι' αυτό το λόγο πολλαπλασιάζεται και η ιστορία και διασπάται και έχει διαφορετικά επίπεδα αφήγησης. Δηλαδή, ο τρόπος που έχει δουλευτεί είναι ότι ο ένας είναι πιο σύγχρονος με την ιστορία, η Ελεάνα είναι λίγο πιο μετά, είναι σαν να αφηγείται από ανάμνηση όλα τα πράγματα. Εγώ είμαι πιο ενεργός, σαν να μου συμβαίνουν εκείνη τη στιγμή. Μας συγκίνησε όλους είναι ότι είναι μια πάρα πολύ ανθρώπινη ιστορία με την έννοια αυτή που λέμε ότι πριν από το κάθε μνημείο ο κάθε άνθρωπος που τελικά έχει μείνει ως ήρωας ή ως άνθρωπος που τον θυμόμαστε για μια πράξη, για μια φωτογραφία, για μια πολύ μεγάλη κίνηση που έκανε για τα ανθρώπινα δικαιώματα ή για οτιδήποτε, τελικά ήταν ένας άνθρωπος με άγχος, φόβο, πάθος, μικρότητα, άνθρωπος που πόθησε, που θέλησε, που ονειρεύτηκε, που έφυγε από το στόχο του. Δεν ήταν πάντα στοχοπροσιλωμένος και πάντα με τη σημαία στο χέρι. Κάποια στιγμή την άφησε, κάποια στιγμή θέλησε να ξαναζήσει ή να ξαναπάρει το νήμα από την αρχή, γιατί κατάλαβε ότι πήραμε τη ζωή μας λάθος κάπως και ότι κάπως πρέπει πριν από όλα, πριν μπορέσει να προασπίσει κάποιο δίκαιο και κάποιο ευρύτερο καλό, έπρεπε πρώτα απ' όλα να είναι ο ίδιος συνειδητοποιημένος και ολόκληρος. Να πάρουν για μια φορά όλο τον δρόμο τους και να ξέρεις ότι κι αν συμβεί είναι για καλό. Και το θάρρος ακόμη πρέπει κάποτε να τεντωθεί. Και τη λιγμένο σε μεταξωτά σεντόνια να σκύψει πάνω από τον εαυτό του. Να μην είσαι συνέχεια στρατιώτη, σας έχεις και κάποτε τις μπούκλες σου λιτές. Για να είσαι ανοιχτό για πια. Και
Και πώς κάνουν οι λευκές. Και πώς είναι οι γαλάζιες. Πώς είναι τα χέρια τους. Πώς τραγουδούν το γέλιο τους. Καθώς... Στη λογική του αφηγηματικού θεάτρου με το οποίο κυρίως ασχολούμαι, δεν υπάρχει καθόλου η ανάγκη του κάποιος να είναι πρωταγωνιστής. Ενώ ότι μαζευόμαστε άνθρωποι που μας διακατέχει μια ιστορία και θέλουμε να τη μοιραστούμε με άλλους ανθρώπους. Μου φαίνεται πολύ πιο ενδιαφέρον να αφήσεις ένα κείμενο να ρέει από στόμα σε στόμα. Ξαφνικά νομίζω ότι γίνεται κάτι το οποίο το κάνει αρκετά πιο οικουμενικό εν τέλει. Μια ιστορία την κάνει πολύ πιο οικουμενική. Στη συγκεκριμένη παράσταση δούλεψα με τον Άρη και την Ελεάνα. Ο Άρης είναι... Είμαστε από την αρχή στην ομάδα Ubuntu, είναι και αυτός ιδρυτής της Ubuntu μαζί με μένα. Με την Ελεάνα ήταν η πρώτη μας συνεργασία και τη γνωρίζω πολλά χρόνια από προηγούμενες σπουδές και από προηγούμενους χώρους. Περιμέναμε πολύ καιρό να μας δοθεί η ευκαιρία να δουλέψουμε μαζί. Ουσιαστικά στο συγκεκριμένο υλικό μου τέριαξαν αυτά τα δύο παιδιά ιδιαιτέρως και λόγω της δικής τους θέσης και, του δικού τους προβληματισμού πάνω στο θέμα το οποίο ήθελα εγώ να σκαλίσω. Θεωρούσα ότι είναι παιδιά τα οποία μπορούσαν πολύ καλά να υποστηρίξουν ένα τέτοιο υλικό. Από εκεί και πέρα λοιπόν έχουμε στη σκηνή έναν άντρα και μία γυναίκα και μοιράζονται την ιστορία ξεπερνώντας λίγο και τα φύλλα πολλές φορές, γιατί αυτό που πάνω απ' όλα υπερτερεί είναι εν τέλει το θέμα. Και το θέμα του έρωτα, το θέμα του ήρωα, το θέμα της πορείας μας μέσα στη ζωή, ακόμα και κυρίως όταν πρόκειται για πόλεμο, όταν ο εχθρός είναι κοντά, που λέει και το ποίημα το ίδιο μέσα, είναι κάτι που αγγίζει όλα τα φύλλα και όλες τις χρονικές συγκυρίες. Στη διαδικασία και μαζεύοντας υλικό για να δούμε τι μπορούμε να πούμε σε μία παράσταση και τι μπορούμε να εικονοποιήσουμε σε μία παράσταση που έχει να κάνει με ένα ποίημα επί της ουσίας, έγινε μια μεγάλη έρευνα που πιάνει από μαρτυρίες άλλων ανθρώπων που έχουν πάει σε πόλεμο, από άλλους ήρωες, περισσότερο σαν αρχικό υλικό για να καταλάβουμε εμείς την έννοια του ήρωα και να ξεκινήσει για μας ο διάλογος μέσα στη δουλειά για το ποιος είναι ήρωας, ποιος δεν είναι. Είναι επιλογή εκ των προτέρων να είσαι ήρωας ή είναι η παρόρμηση εν τέλει που σε κάνει ήρωα σύμφωνα με το ποιος είσαι, με τον ηθικοκοινωνικό σου κώδικα εν τέλει. Βρίσκοντας πολύ ενδιαφέροντα υλικά μέσα σε αυτή τη διαδικασία, αποφασίσαμε κάποια από αυτά να τα αφήσουμε να εισχωρήσουν, κάπως έγινε από μόνο τους εν τέλει, μέσα στην παράσταση. Σεβόμενοι όμως και το λυρικό υλικό, το ποιητικό υλικό του ίδιου του Ρίλκε, προσπαθήσαμε να συγκεντρώσουμε εν τέλει σε δύο πράγματα αυτά τα υλικά. Το ένα είναι στην εμφάνιση των ηθοποιών, που έχουν αυτά τα ιδιαίτερα κράνη. Πράγμα το οποίο το βρήκαμε από έρευνες ότι γινόταν σε συνθήκες πολέμου. Δηλαδή, οι άνθρωποι βάζανε αγαπημένα τους πράγματα και πράγματα στα οποία θέλουν να πιστέψουν για να τους δίνουν κουράγιο την ώρα της μάχης. Απ' τη μία αυτό, και απ' την άλλη, ένας κατάλογος με ανθρώπους που εμείς μπορεί να θεωρούμε ήρωες σήμερα, που θέλαμε στο τέλος του ποίηματος να τους δώσουμε λίγο χώρο να ακουστούν τα ονόματά τους και κάποιες ιστορίες που άλλες τις ξέρουν όλοι οι άνθρωποι, άλλες μπορεί όχι. Τα χρυστά παπούτσια του φοιτητή που αυτοπεριπολήθηκε στη Γένοβα το 1970. Κώστας Γεωργάκης. Κορδόνι. Από το αριστερό παπούτσι μιας επαναστάτριας που δολοφονήθηκε και ρίχτηκε στο ποτάμι. Ρόζα Λούξεμπουργκ. Κομμάτι από το πανό που κρατούσε ο Γρηγόρης Λαμπράκης στην πορεία ειρήνης, από το Μαραθώνα έως την Αθήνα. Πάμε με τέμπο. Δύο κουμπιά.
Από τρίλινο παντελόνι ενός κομμουνάρου των Παρισίων. Αγνώστων λοιπόν στοιχείων. Το χαμόγελο και το νεύμα στον ανιψιό του λίγο πριν τον κρεμάσουν. Τεχεράνη 2007. Μοαζίτ Καβαφισά. Το μαντήλι που έσυρε το τσάνικο 200 ανδρών πριν εκτελεστούν. Χαϊδάρη 1944. Η κοκάρδα που φόρεσε ο Πίτερ Νόρμαν σε ένδειξη συμπαράσταση στους δύο έγχρωμους συναθλητές του κατά την απονομή μεταλλείων των Ολυμπιακών του 1968. Είναι οι ίδιοι συναθλητές που κουβάλισαν το φέρετρό του όταν πέθανε. Το κούρο που ζήτησε να καπνίσει ένας άντρας στο Μεξικό λίγο πριν τον εκτελέσω. Φορτίνο Σαμάν. Είναι η πέμπτη μας δουλειά σαν ομάδα Ubuntu. Είναι νομίζω η τέταρτη φορά που εγώ δουλεύω με την Ελεάνα. Που θελήσαμε λίγο τον τρόπο αυτόν. Η Ελένα δουλεύει πάντα μια διασκευή λογοτεχνικών κειμένων, μεγάλων, και κυρίως μέσα από την αφήγηση. Πιστεύουμε και οι δυο στο αφηγηματικό θέατρο. Μου το έχει διδάξει πρώτη και συνεχόμενα αυτό. Φέτος λοιπόν θελήσαμε να πάμε ένα βήμα παρακάτω, αφενός βάζοντας ένα πολύ μεγάλο στοίχημα με έναν τόσο ποιητικό λόγο, έτσι, που είναι η πρώτη φορά που δουλεύουμε ένα αμυγές ποίημα, και τον έρθει το ποίημα αυτούσιο στη σκηνή. Έτσι, ούτε κόψαμε, ούτε το παραλλάξαμε, ούτε το μικρίναμε να το κάνουμε πιο καθημερινούλη κτλ. Έχει μείνει ακριβώς και 20, έχουν μείνει και 26 στροφές του ποίηματος. Παρόλα αυτά όμως θελήσαμε μέσα από τις διαδρομές μας που έχουμε κάνει όλα αυτά τα χρόνια να το διανθίσουμε με άλλους κήπους. Που ήταν ένα πεδίο έρευνας σε αυτό που λέμε θέατρο της πραγματικότητας, ντοκουμέντο, θέατρο της καταγραφής. Ουσιαστικά ερευνήσαμε σε αρκετές βιογραφίες σημενών των ανθρώπων αυτό που λέμε ηρωικές μορφές, έτσι, ή πίσω από φωτογραφίες πολύ χαρακτηριστικές, στην Τιανάν Μεν, τον άνθρωπο που στάθηκε μπροστά από το τάγκ, τον μοναχό στη Σαϊγκόν που καίγεται το 1963, ο πρώτος βουδιστής μοναχός που κάει και τότε, και διάφορες άλλες τέτοιες προσωπικότητες. Προσπαθήσαμε να ανοιχνεύσουμε την ίδια ιστορία του Χριστόφορου Ρίλκε, αν ισχύει και σε αυτούς, και να το επιβεβαιώσουμε. Είχαμε ένα πιο μεγάλο επίβολο σχέδιο στην αρχή, ότι αυτά τα υλικά θα παντρευτούν καθ' όλη τη διάρκεια της παράστασης και θα είναι σε ένα συνεχή διάλογο. Ο ίδιος ο Ρίλκε δεν μας το επέτρεψε. Μας είπε ότι κάποια στιγμή προϊόντος του χρόνου ότι δεν μπορούν όλα αυτά να μπουν, γιατί είναι πολύ ισχυρό το υλικό από μόνο του. Παρ' όλα αυτά βρήκαμε ένα τρόπο, κυρίως μέσα από την εικονοποιία, σκηνικό, κοστούμια και κάποιες δράσεις, και ένα αμυγές κομμάτι παράβασης μέσα στην παράσταση, που ουσιαστικά εκτρεπόμαστε από την κανονική ιστορία και ανοίγουμε ακτινοτά σημεία, ενώνουμε, θυμάμαι πάντα αυτούς τους πίνακες που κάναμε στο σχολείο, στο δημοτικό, που ενώνει τις τελείες με τις κλωστές, που μεγαλώνει ουσιαστικά και λες ότι δεν είναι μόνο ο Χριστόφορος Ρίλκε, είναι αυτός που είπαμε, είναι και ο Μοναχός, είναι και ο Γρηγόρης Λαμπράκης, είναι και ο Γιάν Πάλατς και προσωπικότητες που πιο γνωστές, λιγότερο γνωστές, τόσο όσο. Και αυτό το θεωρώ ένα σημαντικό βήμα στη μέχρι τώρα μας πορεία. Σπόροι που δεν φύτεψε ποτέ ένας εξόριστος για να μην δεθεί με τόπους ξένους. Τα τελευταία ιρλανδικά που έγραψε ένας απεργός πείνας πριν βυθιστείς ακόμα. Αν συντσίφιτ μουιτ αιν, τότε θα φτάσουμε στο φεγγάρι. Μπόμπι Σάντς. Ο πίνακας με τη γυμνή γυναίκα και τίτλο «Πρόγευμα στη Χλώη» που τόσο αγαπούσε το ζευγάρι των αυτόχειρων, που όρισε την ημερομηνία θανάτου του για να μην πεθάνουν από γυρατιά. Λόρα Μάρξ και Πολ Λαφάρκ. Το ποίημα του Ρίλκε από μόνο του δημιουργεί εντυπωσιακές εικόνες. Δεν μπορείς αυτό να το αγνοήσεις. Εννοώ ότι και μάλιστα είναι έτσι η δομή του, ώστε να περνάει από εικόνα σε εικόνα, αφαιρώντας τον ενδιάμεσο χρόνο. Πράγμα που μπορεί να υπάρχει σε ένα θεατρικό κείμενο ή σε ένα λογοτεχνικό κείμενο, γι' αυτό κιόλας είναι και ποίημα.
Οπότε ήταν πολύ μεγάλη η επένδυσή μας στο να δούμε πώς αυτές τις εικόνες μπορούμε να τις φέρουμε στη σκηνή, κρατώντας τους συμβολισμούς τους, αλλά προσπαθώντας να βρούμε αναγνώσεις των συμβολισμών τους στο σήμερα. Καταρχήν, υπάρχει μια πορεία σε σχέση με τη διαπραγμάτευσή του με τη γυναίκα. Είναι ένα μικρό παιδί που φεύγει από το σπίτι του, έχοντας έντονη την θύμηση της μητέρας του, και φτάνει στο τέλος να ερωτευτεί μια καινούργια γυναίκα. Μέσα σε αυτό υπάρχουν διάφορα αρχέτυπα γυναικεία που περνάνε, όπως είναι η Παναγία, όπως είναι μια ζωφερή εικόνα γυναίκας δεμένη σε ένα δέντρο. Προσπαθούσαμε λοιπόν μέσα σε αυτό το πράγμα, και γι' αυτό ήταν και η επιλογή η ηθοποίη να είναι ένας άντρας και μια γυναίκα, παρόλο που η ιστορία θα μπορούσαμε να πούμε ότι έχει κύριο αφηγητή μόνο το αντρικό, την αντρική μεριά, ήταν να δημιουργηθεί και μια επικοινωνία των ηθοποιών πάνω στη σκηνή και μια αναμέτρηση επί της ουσίας μεταξύ τους σε σχέση με αυτούς τους δύο διαφορετικούς κόσμος, τον αντρικό και τον γυναικείο. Και μάλιστα επειδή έχει να κάνει πάρα πολύ έντονα με την ενηλικίωση αυτού του ανθρώπου μέσα σε αυτή τη διαδικασία και μέσα σε αυτή την πορεία και την αυτογνωσία του εν τέλει, ήταν πολύ σημαντικό να δούμε πώς αυτό μπορεί να γίνει αντιληπτό από μια αντρική και από μια γυναικεία πλευρά. Ο λόγος στρατοπεδεύει πέρα από τον Ράμπαν. Ο κύριος του Λάνγκενάου καρπάζει προς τα εκεί μόνος. Πεδιάδα, βράδυ, το μέταλλο της Έλλας γυαλίζει μέσα από τη σκόνη και τότε βγαίνει το φεγγάρι. Το βλέπει στα χέρια του. Ονειρεύεται. Άξαφνα... Βουλιαχτά. 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 Ξεσκίζουν το όνειρο. Δεν είναι κουκουβάγια. Έλεος. Το μοναδικό δέντρο του ουρλιάζει. Άνθρωπε! Και εκείνος κοιτά. Κάτι ανασηκώνεται, ξεχωρίζει. Ένα κορμί ξεκόβει από τον κορμό του δέντρου και μια νεαρή γυναίκα. Μα τον έννοι και γυμνή. Χτυπιέται. Λύσε με. Και τα καυτά σκυλιά κόβει και τα βλέμματά της βλέπει να πυρώνουν και τα δόντια της να δαγκώνουν. Γελά, τον κυριεύει φρίκη και κάθει σε ήδη στα ρογό του και ορμά μέσα στη νύχτα. Ματωμένα σκοινιά, σφιχτά στη κούφτα. Από εκεί και πέρα οι εικόνες είναι πραγματικά γοητευτικές και γι' αυτό το λόγο δεν ήξερα ακριβώς πώς μπορούμε ένα τέτοιο υλικό να το φέρουμε στη σκηνή. Αυτό που με βοήθησε εξαιρετικά ήταν η συνεργασία μου με τον Κορνίλιο Σελαμψή, το μουσικό της παράστασης. Ουσιαστικά, χρησιμοποιώντας δηλαδή τη δικιά του τέχνη, προσπαθήσαμε να δημιουργήσουμε σε μεγάλο βαθμό ηχητικές εικόνες. Υπάρχουν βαζάκια στη σκηνή, από τα οποία βγαίνουν ηχητικές αναμνήσεις του ήρωα, ο οποίος όμως επί της ουσίας είναι δύο ήρωες πάνω στη σκηνή. Έτσι λοιπόν δημιουργείται ένα τοπίο βασισμένο σε ένα βασικό θέμα που πραγματικά έχει γράψει ο Κορνίλιος και είναι όντως το τραγούδι του έρωτα και του θανάτου, όπως θα μπορούσαμε να το ακούσουμε σήμερα. Έχει γράψει μια βασική μουσική σύνθεση, η οποία με διαφορετικές ενορχιστρώσεις μέσα στην παράσταση συνέχεια αλλάζει. Από τη στιγμή που ο ήρωας ερωτεύεται, σταματάει βέβαια να έχει άλλες ισχυρότερες αναμνήσεις από αυτές. Υπάρχει στο τέλος ένα βάζο, ένα μουσικό βάζο, το οποίο παίζει καθ' όλη τη διάρκεια της παράστασης, απαλλαγμένος πια και ο ίδιος ο στρατιώτης, ο Χριστόφορος Ρίλκε, από την ανάγκη να ακολουθήσει κάτι, γιατί αυτό που ήθελε να ακολουθήσει το έχει ήδη βρει με έναν τρόπο. Thank you.
σκοτεινή. Αχ. Όμως... Αχ. Φωτίζουν ο ένας το πρόσωπο του άλλου με το χαμόγελό τους. Αχ. Ψηλαφούν μπροστά τους σαν τυφλοί και... Αχ. Βρίσκουν ο ένας τον άλλον σαν μια πόρτα. Σχεδόν σαν παιδιά που... Φοβούνται τη νύχτα, σφίγγοντας ο ένας μες τον άλλο. Κι όμως. Κι όμως. Αχ, δεν φοβούνται. Δεν υπάρχει τίποτα να τους εναντιωθεί. Μήτε το χθες, μήτε το αύριο, γιατί... Αχ, 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 ο χρόνος κατέρευσε. Και εκείνοι... Ανθίζουν μέσα από τα συντρίμια του. Εκείνος δεν ρωτά. Ο σύζυγός σου, εκείνη δεν ρωτά. Το όνομά σου. Αφού βρέθηκαν για να γίνουν ο ένας του άλλου νέο φίλο. Θα δώσουν ο ένας τον άλλο 100 καινούργια ονόματα και θα τα πάρουν πάλι πίσω. Σιγανά. Όπως βγάζει κανείς ένα σκουλαρίκι. Ουσιαστικά προσπαθήσαμε να βρούμε μια προτινόμενη συνθήκη αρχικά που, στην οποία να χωράνε τα μικρά σουβενίρ από αυτή την ιστορία. Όπως είναι τα λουλούδια, τα οποία κατ' επιλογή είναι μέσα σε ένα βλήμα, σε ένα πολεμικό βλήμα. Είναι ένα άλογο με το οποίο ήταν ο σύντροφός του σε όλη αυτή την πορεία. Έτσι λοιπόν δημιουργήθηκε τελικά ένα τοπίο με βάση τη μνήμη αυτού του ανθρώπου, ένας τάφος, θα μπορούσαμε να πούμε, όπως είναι αυτό που βλέπεις μπαίνοντας στη σκηνή, στον οποίο όμως επάνω προσπαθήσαμε με τη βοήθεια και του εικαστικού κομματιού να εντοπίσουμε υλικά τα οποία θα μας είναι χρήσιμα στην αφήγηση. Τέτοια υλικά και βασικότερο από όλα αυτά τα υλικά νομίζω ότι τελικά είναι τα ρόδα. Γιατί είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ξεκινάει μαθαίνοντας τι είναι το ρόδο με έναν τρόπο, αντιλαμβάνεται ο ίδιος ότι δεν έχει δικό του ρόδο. Βλέπει άλλους ανθρώπους που κουβαλάνε για να τους βοηθήσουν σε αυτή την πορεία το ρόδο της αγαπημένης του και τελικά βρίσκει μπροστά του κήπους από ρόδα στο τέλος. Ρωτά μια γυναίκα που γέρνει πάνω του. Είσαι η νύχτα. Εκείνη χαμογελά και τότε ντρέπεται για τη λευκή του φορεσιά και λαχταρά να βρίσκεται πέρα, μακριά, ντυμένος τα άρματά του. Ολάκερος τα άρματα! Ξέχασες πως είσαι για σήμερα ο υπηρέτης μου. Με εγκαταλείπει. Πού πηγαίνεις. Η λευκή σου φορεσιά μου δίνει εξουσία. Αποζητάς τον τραχή σου χιτώνα. Κρυώνεις. Νοσταλγείς τον τόπο σου. Σαν καλλιτεχνικό αποτέλεσμα, το οποίο είναι μέσα στην κουλτούρα και της ίδιας της ομάδας, είναι να δημιουργήσουμε μια πλατφόρμα στην οποία μέσα συνεργαζόμαστε διάφοροι καλλιτέχνες με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, ο καθένας από το δικό του πόστο και το δικό του επάγγελμα. Στη συγκεκριμένη δουλειά, και μάλιστα έχω τη χαρά να έχω και μόνιμου συνεργάτε σε αυτή την πορεία. Ο Κορνήλιος Ελαμψής, που ήταν ο συνθέτης της παράστασης, ήταν η πρώτη φορά που ήταν η πρώτη μας συνεργασία. Η Τίνα Τζόκα, όμως, που έκανε το σκηνικό και τα κοστούμια της παράστασης, και η Στέλλα Κάλτσου, που έκανε τους φωτισμούς, είναι χρόνια συνεργάτες και ακολουθούν αυτό το όραμα αυτής της ομάδας και τους ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Τι θαυμάζω στον Χριστόφορο Ρίλκε. Θαυμάζω την επιμονή που έχει με ένα μικρό ρόδο
τη στιγμή που ξέρει ότι τον περιμένει μία μεγάλη μάχη. Θαυμάζω το βλέμμα του ανθρώπου που αλλάζει και από εκεί που θα μπορούσε να βλέπει το θάνατο που έρχεται ή την ενδεχόμενη ήττα, επιλέγει να δει κάτι που είναι πιο κοντά του, που είναι ένα ροδοπέταλο, για να αναρωτηθεί τελικά ο ίδιος για τη ζωή του, πόσο έχω ανάγκη τελικά ένα ρόδο, πόσο έχω ανάγκη έναν έρωτα, πώς τελικά αυτά τα μικρά πράγματα συγκροτούν με κάποιο τρόπο ηρωικές πράξεις της καθημερινότητας και πώς όλα αυτά τελικά συμπυκνώνονται στη στιγμή που όταν η ιστορία με τον ένα ή τον άλλο τρόπο σε καλέσει. Αυτό δεν είναι ούτε προγραμματισμένο, ούτε έχει κανείς μας ραντεβού με την ιστορία. Κάτι συμβαίνει και έρχεται. Είναι ωραία αυτή η στιγμή που στα μεγάλα μας αγωνιστικά ραντεβού έχουμε μία πλούσια ζωή μαζί μας. Ένα μεγάλο έρωτα, φίλους που υπάρχουν στο πλευρό μας, αλληλεγγύη για τους συνανθρώπους μας, αγωνιστική διάθεση στα καθημερινά πράγματα, στο πώς διαπραγματευόμαστε τη δουλειά μας, τη φτώχεια μας. Εγώ αυτό που θαυμάζω στο Χριστόφορο Ρίλκε είναι, θα το πάρω από το τέλος λίγο, η στιγμή λίγο πριν πεθάνει στο πεδίο της μάχης, που έχοντας κάνει όλη αυτή τη διαδρομή που περιγράφεται μέσα στο ποίημα και στην παράσταση, τελικά, παρότι βλέπει τον εχθρό κατά πάνω του, επιλέγει αυτό το πράγμα να το μεταφράσει σαν ένα κήπο. Και μάλλον σαν πολλούς κήπους, λέει κήπη. Έτσι, κήπη σκέφτεται και χαμογελά. Και όλο αυτό που του συμβαίνει το μεταφράζει σε μια γιορτή, ένα συντριβάνι γελαστό. Ο τρόμος άφησε κενό ολόγυρά του ένα στεφάνι. Και αυτός... Λαστά. Κάτω από τις τελευταίες αναλαμπές της σημαίας του. Αργά. Σχεδόν συλλογισμένα. Κοιτάζει γύρω του. Χρωματιστά και άγνωστα όσα βλέπει εμπρός του. Αυτού του είδους η γενναιότητα, δηλαδή το να έχεις στάσει σε μια ισορροπία του εαυτού σου και αυτών που έχεις καταφέρει μέχρι την κρίσιμη στιγμή και τη στιγμή που τα πράγματα δεν θα πάνε καλά, εσύ να πεις εγώ είμαι πλήρης και μέχρι εδώ ήταν ωραίο αυτό που έκανα, αυτό νομίζω είναι το σημείο που με τσακίζει κάθε φορά στην παράσταση και που από το οποίο ξεκινάει όλη η επένδυση σε αυτή την ιστορία. Θα ήθελα κι εγώ στο τέλος μου να πω, να μεταφράσω όλη μου τη ζωή σαν έναν κήπο. Επίσης, σε σχέση με αυτό, επειδή συζητάμε για τον ήρωα και τι τελικά είναι ήρωας, για μένα ήρωας είναι ένας αθεράπευτα αισιόδοξος άνθρωπος. Το να είσαι αισιόδοξος άνθρωπος, ειδικά σε αυτούς τους καιρούς που ζούμε, είναι επαναστατική πράξη. Η κήπη του Χριστόφορου τη στιγμή του θανάτου του είναι για μένα
η ιστορική αισιοδοξία που οφείλουμε να έχουμε. Και δεν χρειάζεται πολύ να είσαι επαναστάτης. Ας ξεκινήσουμε από το να είσαι αισιόδοξος. Το τελευταίο γραπτό μήνυμα ενός θανατοπινίτη στο γιο του. Πήγαινε τη μητέρα σου ένα μεγάλο περίπατο στην εξοχή. Ξεκουραστείτε κάτω από τη σκιά των δέντρων και κόψτε μερικά αγριολούλουδα. Είμαι σίγουρος ότι όλα αυτά θα της δώσουν μεγάλη χαρά και εσύ θα είσαι ευτυχισμένος.